Ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες στέλνει η Κύπρος με την άσκηση που διεξάγει στα χωρικά της ύδατα και εντός της ΑΟΣ της με τη συμμετοχή της Γαλλίας και της Ιταλίας. Στην άσκηση συμμετέχουν πολεμικά πλοία και από τις τρεις χώρες με στόχο την καλύτερη συνεργασία σε μια σειρά αποστολών. Θέλετε και το μήνυμα μέσα αυτής της συνεργασίας ότι υπάρχει αυτή η αποφασιστικότητα και η αλληλεγγύη που στόχο έχει ουσιαστικά το μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις για την ελεύθερη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η άσκηση γίνεται υπό το βλέμμα των τουρκικών φρεγατών που συνοδεύουν τα δύο πλωτά γεωτρύπανα, τα οποία διεξάγουν παράνομες εργασίες στην Κυπριακή ΑΟΣ, ενώ και αμερικανική φρεγάτα βρίσκεται στην περιοχή. Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε την έντονη στρατιωτικοποίηση της κατάστασης, διότι αυτό θεωρώ ότι συμφέρει μόνο ένα κράτος με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας. Ένα καλό μάθημα και παράλληλα μήνυμα πήραν και τα γεράκια της Άγκυρας από την πολεμική μας αεροπορία. Από το πρωί της Τρίτης, η τουρκική πολεμική αεροπορία ξεκίνησε ένα μπαράζ παραβιάσεων κατά μήκος του Αιγαίου. Συνολικά, 18 τουρκικά F-16 και 2 F-4 πραγματοποίησαν 30 παραβιάσεις του εθνικού μας FIR. Η απάντηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας ήταν άμεση. Μοιράζ 2000 και F-16 απογειώθηκαν σε ζευγάρια από την Τανάγρα, τη Σκύρο, τη Λίμνο, την Αχέλο, τη Σούδα και το Καστέλι. Σηκώθηκαν 38 αεροσκάφη. Οι Έλληνες αεροπόροι, με σαφές αριθμητικό πλεονέκτημα και με μεγαλύτερη δύναμη πυρός, αναγνώρισαν και αναχέτησαν τα τουρκικά μαχητικά που τράπηκαν σε φυγή, ενώ υπήρξαν και δύο εμπλοκές. Το μήνυμα ήταν σαφές. Θα προσγειωνόμαστε πάντα τελευταίοι. Το πάθημα έγινε μάθημα για την τουρκική πολεμική αεροπορία, καθώς την αμέσως επόμενη μέρα απογειώθηκε μόλις ένα ζευγάρι F-16, το οποίο πραγματοποίησε μία και μοναδική είσοδο στο ελληνικό FIR και έφυγε άμεσα από την περιοχή πριν εντοπιστεί από τους Έλληνες πιλότους. Ήταν μια κίνηση που ευνηδίασε την Τουρκία. Ήταν μια κίνηση που δείχνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα της πολεμικής μας αεροπορίας. Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 59,2% των ερωτηθέντων θεωρούν πολύ και αρκετά πιθανό να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ενώ το 35,1% δεν πιστεύει ότι θα συμβεί. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων παραμένει πάντως σε υψηλό επίπεδο, κάτι που αποδείχθηκε και στην άσκηση Τριπολιτής με τη συμμετοχή όλων των ειδικών μονάδων και των τριών όπλων, που είχε ως σενάριο την ευνηδιαστική ανακατάληψη νησιού.